Καλησπέρα φίλοι μου, Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και είμαι εδώ για ένα καινούριο podcast ή καινούριο βιντεάκι, ό,τι προτιμάτε εσείς. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είστε εσείς όπως και εγώ που αγαπάμε το βίντεο και μας αρέσει να βλέπουμε βιντεάκια στο YouTube και να ακούμε και να μαθαίνουμε πράγματα. Αλλά υπάρχει πλέον και το podcast το οποίο έχει την ευκολία να μπορείτε να το κατεβάσετε και να το ακούσετε οπουδήποτε χωρίς να πρέπει να είστε καθισμένοι σε μία καρέκλα. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το ακούσετε οπουδήποτε. Και ναι, λοιπόν, έχω διαθέσιμα και podcast για όλους εσάς τους πολυάσχολους που δεν έχετε χρόνο να καθίσετε στον υπολογιστή ή όταν σαν και εμένα κάθεστε σε έναν υπολογιστή δουλεύετε. Μπορείτε, αν θέλετε, να επεκτείνετε τις γνώσεις σας, να κατεβάσετε τα podcast, να φεύγετε και να τα έχετε μαζί σας. Πάμε να δούμε τώρα, με πιέσε πάλι φλιαρία, πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το βίντεο, σε αυτό, τι θα ακούσουμε σε αυτό το podcast. Ανέβασα πριν καιρό ένα καινούριο podcast, μιλούσα για το branding και το πόσο απαραίτητο είναι σε μια επιχείρηση. Συνειδητοποίησατε πάρα πολύ ότι όπως και οι περισσότεροι πελάτες μου ζητάνε πωλήσεις. Ναι, όλοι πωλήσεις θέλουν, ναι. Όλοι. Και εγώ και ο καθένας θέλει να πουλήσει το προϊόν του. Αλλά κτίζοντας το brand σου είναι πολύ πιο εύκολο σε βάθος χρόνου να πετυχαίνεις περισσότερες πωλήσεις με λιγότερες ίσως ενέργειες στο μέλλον. Γιατί για αρχή θέλει πολλές ενέργειες μέχρι να χτίσουμε ένα brand. Αλλά όταν τα καταφέρουμε, τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα αυξήσουμε τις πωλήσεις μας πάρα πολύ πιο εύκολα από το απλά να τρέχουμε διαφημίσεις για να πουλάμε ένα προϊόν. Είναι τελείως διαφορετικό, νομίζω και εσείς το έχετε παρατηρήσει, είναι τελείως διαφορετικό να βλέπετε μια διαφήμιση ενός αγνώστου προϊόντος, έτσι, με άγνωστη προέλευση ίσως, και να βλέπετε ένα προϊόν το οποίο γνωρίζετε την εταιρεία, γνωρίζετε τις ενέργειες που έχει κάνει, κάποιες έτσι ενδεικτικά εταιρείες που μου έρχονται είναι η Benetton, η οποία είναι κατά των φυλετικών διακρίσεων, έτσι, κατά της βίας, έχει κάνει απίστευτες καμπάνιες, η Lacta, καφέδες, γιαούρτια, ένα σωρό εταιρείες που μπαίνουν και κάνουν διάφορες καμπάνιες. Σας μπέρδεψα σε αυτό το podcast και έρχομαι να σας το κάνω πιο απλό και κατανοητό. Δηλαδή θα σας το προσαρμόσω με απλά λόγια πώς αυτό θα επηρεάσει τη συσκευασία ενός προϊόντος, για παράδειγμα. Όταν δημιουργήσουμε ένα προϊόν, έτσι μιλάμε για δημιουργία ενός προϊόντος, θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια συσκευασία. Θα πρέπει αρχικά να προστατεύει το προϊόν. Έτσι, το α και το ω της συσκευασίας αυτό είναι, να προστατέψει το προϊόν. Θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση, έτσι ώστε όταν ο καταναλωτής το πάρει να μπορέσει να ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει, πώς να το ανοίξει, πώς να το ξανακλείσει αν ξανασυσκευάζει το περιεχόμενο και τα σχετικά. Θα πρέπει να είναι ασφαλής τόσο για το προϊόν, αλλά όσο και για όχι τον χρήστη, μιλάμε για πελάτες, για τον πελάτη, για τον καταναλωτή, ώστε να μην τραυματιστεί, έτσι, να μην προκαλέσει αν έχει μυρωδιές, οσμές, αναπνευστικά προβλήματα, αν μιλάμε για τρόφιμο να είναι στην κατάλληλη θερμοκρασία. Θα πρέπει να είναι νομικά σωστή, νομικά εννοούμε να έχει τις πιστοποιήσεις, τα ISO τα οποία χρειάζεται να έχει και να καλύπτει βέβαια τις τυπικές περιγραφές, να έχει τις τυπικές περιγραφές όπου απαιτείται για να μπορεί να πωληθεί ένα προϊόν να έχει τα απαραίτητα συστατικά πάνω, οδηγίες χρήσης ή οδηγίες σε περίπτωση δηλητηρίασης αν έχετε παρατηρήσει σε συσκευασίες. Και επίσης τα νομικά εντάσσεται βέβαια και το κομμάτι που είπαμε πριν, έτσι ώστε να είναι ασφαλές το περιεχόμενο. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία κοιτάμε δημιουργώντας μία καινούρια ουσιαστικά συσκευασία. Τώρα, αν εμείς σε αυτή τη συσκευασία θέλουμε να προσθέσουμε στοιχεία branding, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησα και σας είπα ότι ο σκοπός της συσκευασίας είναι να προστατέψει το προϊόν. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για συσκευασία branding, ο σκοπός της συσκευασίας είναι να πουλήσει το προϊόν, να κερδίσει τον καταναλωτή στο ράφι.
ή στην επίδειξη ή οπουδήποτε. Άρα το τυπικό είναι να προστατέψει, το branding κομμάτι είναι να πουλήσει ουσιαστικά, να πείσει τον καταναλωτή να τα αγοράσει. Θα πρέπει οπότε να σκεφτούμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι μοναδικό ως προς την εικόνα του, έτσι. Θα πρέπει να το υλικό του, τα χρώματά του να είναι ξεχωριστά, άλλωστε το σχέδιό του, έτσι, συσκευασία, τα μπουκαλάκια. Άλλωστε το πρώτο πράγμα όποτε μιλάω για τέτοιου είδους προϊόντα είναι τα αρώματα. Υπάρχουν ένα σωρό εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν απίστευτα μπουκαλάκια, απίστευτα κουτιά, τα οποία θέλεις και λες συνεχώς ότι ναι, εγώ θα πάρω αυτό το προϊόν, σε τραβάνε. Σε τραβάνε και υπάρχουν πολύ γνωστές επωνυμίες, δεν θα πω στη διαδικασία να αναφερθώ, αλλά θέλω λίγο έτσι να ανατρέξετε στο πίσω μέρος του μυαλού, του μυαλού σας, και να σκεφτείτε τι είδους αρώματα θυμάστε ή φύγετε από τα αρώματα εσείς και σκεφτείτε λίγο συσκευασίες που σας έχουν εντυπωσιάσει. Επίσης, θα πρέπει το όνομα το οποίο θέλω να δώσω στα προϊόντα, αν μιλάμε για σειρές, να είναι ευκολομνημόνευτο, έτσι ώστε να μπορεί να το θυμάται ο καταναλωτής και να μπορεί εύκολα να το αναζητήσει, να το ζητήσει, να του μένει. Και καλό θα είναι να είναι κάτι που χαρακτηρίζει ίσως το προϊόν ή την υπηρεσία μας ή το brand μας. Επειδή μιλάμε για διαδίκτυο που ο ανταγωνισμός, όπως έχω ξαναναφέρει στο παρελθόν, είναι τεράστιος, θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε από τον ανταγωνισμό. Μην μπαίνετε στην παγίδα να αντιγράψετε το δυνατό, να αντιγράψετε τον ανταγωνισμό, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πιο ισχυρός, χάνει κάποιο κόσμο που πιθανότατα να μην θέλει, να είναι δύσκολος, και τότε αυτός θα έρθει σε εμάς. Προσπαθήστε να χτίσετε το δικό σας κοινό, το δικό σας brand και να σας εμπιστεύετε κάποιος γιατί είστε εσείς και όχι γιατί είναι απογοητευμένος από τον ανταγωνισμό σας. Προσπαθώ να διαφοροποιηθώ από αυτόν, γιατί αν πατήσω στις ίδιες γραμμές λίγο το χάνω το παιχνίδι, χάνομαι, υπάρχει πάντα ο πιο δυνατός που τρώει τον αδύναμο. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα, έτσι επειδή είναι πολύ σύντομο το βιντεάκι, σκέφτομαι να σας προσθέσω, έτσι τα έχω εδώ μπροστά μου, tips για την επιτυχία του branding. Δεν είναι δικές μου συμβουλές αυτές, είναι από έρευνα που έχει γίνει. Οπότε θα τα βλέπω, θα σας τα λέω, θα σας τα εξηγήσω, να σας βοηθήσω λίγο, έτσι ώστε θέλω κάτι, ρε παιδάκι μου, από όλα αυτά να κρατήσετε, 1 στο 100, να κρατήσετε κάτι και να σας βοηθήσει, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Τώρα ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι που τα σημειώνουν και τα κρατάνε, ναι, οκ, αλλά θέλω όλοι να πάρετε κάτι. Και φυσικά να μπορείτε να μου σχολιάσετε, μπορείτε να μου στείλετε μηνύματα, έτσι ώστε να διορθώσω κάτι που ίσως να μην είναι σωστό κατά τη γνώμη σας, κατά την κρίση σας, να διορθώσω κάτι, γιατί τα βιντεάκια μένουν μια ζωή, το οποίο έχει εξελιχθεί στην πορεία. Γενικά μου αρέσουν όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σχόλια και τα dislike, γιατί με βάζουν στο τρυπάκι να δω τι μπορώ να διορθώσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως τα tips για την επιτυχία του branding. Δώστε έναν ορισμό για το τι ακριβώς είναι το brand σας. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πριν το χτίσιμο του brand τι ακριβώς είμαστε. Είμαστε ένα οικονομικό προϊόν, είμαστε ένα ακριβό, ένα προσιτό προϊόν, ένα προϊόν πολυτελείας, ένα βιολογικό, οικολογικό, χειροποίητο, παραδοσιακό. Θα πρέπει ουσιαστικά να το χτίσουμε μέσα στο μυαλό μας, να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό που θα μας ξεχωρίσει και τι είναι αυτό, όπως είπαμε πριν, το οποίο θα μας φέρει απέναντι από τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον συναγωνιστούμε, και αφού καταλήξουμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά και να χτίσουμε το brand μας, και όπως λένε εδώ οι σημειώσεις μου, να το αντιμετωπίσουμε σαν να είναι άνθρωπος. Σκεφτείτε, σας το λέω με απλά λόγια, έτσι μου αρέσει να τα λέω και να γίνομαι κατανοητό σε όλους. Σκεφτείτε το σαν άνθρωπο. Αν ήταν το παιδί σας, και είναι το παιδί σας, γιατί αν μιλάμε για αν είστε επιχειρηματίες, οι περισσότεροι που είστε και έχετε τις επιχειρήσεις σας, είναι παιδιά σας οι επιχειρήσεις. Σκεφτείτε το λοιπόν σαν να είναι παιδί
τι ρούχο θα του βάζατε, από πού θα του ψωνίζατε, τι, αυτά όλα σκεφτείτε τα στην επιχείρηση. Τι χρώματα θα έχει το λογότυπό σας, τι γραμματοσειρά θα έχει το λογότυπό σας, η εταιρική σας παρουσία, όλα αυτά θα πρέπει να προσδώσετε ή την προσωπικότητά σας αν μιλάμε για ατομική επιχείρηση, ή να του προσδώσετε μία επιχείρηση, μία προσωπικότητα, συγγνώμη, στην οποία θα θέλατε να αντιστοιχεί στην επιχείρησή σας. Και αυτή είναι που θα τραβήξει ουσιαστικά το κατάλληλο προϊόν, το κατάλληλο κοινό, συγγνώμη. Σκεφτείτε ποια είναι η κινητήριος δύναμη της επιχείρησής σας. Ποιες είναι οι αξίες και ποιοι οι ήρωες που παίζουν στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, η αξία μπορεί να είναι ότι ερχόμαστε για να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα οι άνθρωποι, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ σου δίνω λύση να μην πίνεις πικρό καφέ γιατί πουλάω ζάχαρη. Να βρούμε ποια είναι η αξία. Η αξία για μένα, για παράδειγμα, είναι να δώσω ζωή σε μια παραδοσιακή τέχνη η οποία τίνει προς εξαφάνιση, στις κατσούνες, τα κριτικά μπαστούνια. Η αξία είναι να δείξω ότι το περιεχόμενό μου μπορεί να σας βελτιώσει, να σας εκπαιδεύσει, να σας δώσει κάποιες βάσεις για να εκμεταλλευτείτε τα ψηφιακά εργαλεία. Άρα η αξία για σας είναι ότι θα βελτιωθείτε και θα μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα εργαλεία. Ποιοι είναι οι στόχοι, τι θέλετε να πετύχετε, θέλετε πωλήσεις, θέλετε ενημέρωση, θέλετε να γίνετε γνωστοί. Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος που θέλετε να πετύχετε και ποιοι ήρωες είστε εσείς. Αν μιλάμε για ατομική επιχείρηση και είστε μόνοι σας, ναι, αλλά έχετε μια ομάδα ανθρώπων, ποια είναι αυτή, παρουσιάστε την, δείξτε την, μοιραστείτε την, χτίστε το brand. Από αυτούς μέσα γύρω θα αρχίσει να χτίζεται η εικόνα σας προς τα έξω. Το brand θα πρέπει να έχει ως στόχο το χτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη. Ξεκάθαρα ναι, ξεκάθαρα το είπα και στην αρχή του podcast ότι ναι, πρέπει οι ενέργειες που κάνουμε τώρα, οι οποίες μπορεί να είναι χρονοβόρες, μπορεί να είναι κοστοβόρες, θα μας φέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Μην περιμένουμε αυτό που θα κάνουμε σήμερα να μας φέρει αύριο αποτελέσματα. Δεν μιλάμε για διαφήμιση που πατάω το play και παίζει και φέρνει πωλήσεις. Μιλάμε για άλλου είδους ενέργειες οι οποίες σιγά σιγά θα χτίσουν το brand και θα χτίσουν τις σχέσεις μας με το κοινό. Το brand σας θα πρέπει να μιλάει πάντα με συνέπεια. Θα πρέπει δηλαδή ο πελάτης σας να ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που περιμένει από εσάς να δει. Και το επόμενο προϊόν που τυχόν θα φέρετε ή θα εντάξετε στην συλλογή σας θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το περίμενε ο πελάτης από εσάς. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Αν για παράδειγμα έχουμε χειροποίητα προϊόντα, θα παραμείνουμε στα χειροποίητα, δεν θα πάμε στα βιομηχανικά, θα παράξουμε κάτι αντίστοιχο. Αν έχουμε οικολογικά, πάλι κάτι αντίστοιχο. Ακολουθούμε μία γραμμή και συνεχίζουμε και πάμε και την ακολουθούμε και τη χτίζουμε και την ενισχύουμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Εάν η επιχείρησή σας είναι μικρή, μην προσπαθείτε να μιμηθείτε τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και τα μεγάλα brands. Απόλυτα σωστό, σας είπα και πριν ότι ο μεγάλος τρώει τον μικρό. Σκεφτείτε τα δικά σας πλεονεκτήματα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει κόσμος που δεν θέλει τις τυποποιημένες διαδικασίες για να κάνει την αγορά, δεν θέλει τα προϊόντα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης, οπότε εντοπίστε, προσπαθήστε να βρείτε κοινό το οποίο ενδιαφέρεται να ψωνίσει άμεσα. Δεν χρειάζεται να πάει σε ένα πολυκατάστημα, δεν θα χρειάζεται να περιμένει στην ουρά, δεν χρειάζεται να δει πολύ συγκεκριμένα brand, έχει και άλλες εναλλακτικές. Οπότε όλα αυτά εσείς μπορείτε, οι μικρές επιχειρήσεις, να τα υποστηρίξετε καλύτερα από μια μεγαλύτερη επιχείρηση, η οποία έχει, μιλάμε για αλυσίδες, έτσι, συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και γραφειοκρατίας εισαγωγικά, να το πω με τα ελληνικά, με την ελληνική ορολογία. Να είστε καινοτόμοι, τολμηροί και άφοβοι για αυτό στο οποίο πιστεύετε. Πριν είπα ότι επιχειρήσεις για πολλούς είναι τα παιδιά μας. Είστε ο πατέρας της επιχείρησης και πρέπει να πάρετε την ευθύνη και να τολμήσετε να μεγαλώσετε όχι ένα καλό παιδί, αλλά μια σωστή επιχείρηση.
πάρτε την ευθύνη πάνω σας, τολμήστε, πρωτοπορήστε. Αυτό είναι που θα σας πάει μπροστά, θα σας φέρει επιτυχία, θα σας φέρει αναγνώριση και θα σας φέρει όλα αυτά τα οποία παλεύουν όλες οι επιχειρήσεις καθημερινά. Επιβίωση. Μην χάνετε την υπερηφάνεια σας. Μην υποτιμάτε το προϊόν σας. Μην ρίχνετε τις τιμές, γιατί δεν το λέω να μην το κάνετε καθόλου. Απλά ας είναι η τελευταία επιλογή. Προσπαθήστε με άλλους τρόπους να δώσετε ωφέλη στους πελάτες σας, ουσιαστικά να επιλέξουν το προϊόν σας. Δώστε κουπόνια, δώστε προσθετική αξία, δηλαδή αγοράζοντας ένα παίρνετε άλλο ένα δώρο ή κάτι αντίστοιχο. Δώστε κουπόνια, δώστε κάτι άλλο από το να δώσετε μία έκπτωση. Υποτιμάτε το ίδιο σας το προϊόν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω λίγο σκληρά, σαφώς όμως και εγώ θα δεχτώ να κάνω εκπτώσεις σε επιχειρήσεις που χρειάζεται να αναλάβω και όλοι θα κάνουμε εκπτώσεις. Ναι, είναι ένα σημαντικό χαρτί για να ολοκληρώσω μία πώληση. Απλά σας το ξαναλέω ότι πρέπει να είναι η τελευταία μου επιλογή. Καλό θα είναι να είναι η τελευταία μου επιλογή. Δημιουργήστε τους αγγελιοφόρους του brand σας. Ουσιαστικά καθοδηγήστε τους έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον brand σας και να το στηρίξουν και να αναφερθούν σε αυτόν με συγκεκριμένο λεκτικό, με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί έτσι σιγά σιγά από στόμα σε στόμα θα αρχίζει να χτίζεται το brand. Πήρα αυτό εδώ το τηλέφωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό και απίστευτα καλό για την τιμή που το αγόρασα. Πώς θα το κάνω αυτό? Όταν θα έρθει ο πελάτης μου να το αγοράσει, αυτό το τηλέφωνο που πήρατε είναι πάρα πολύ καλό για τα χρήματα τα οποία κάνει. Αμέσως θα μείνει στον πελάτη και ο πελάτης ο οποίος το έχει πληρώσει ήδη για να το πάρει θέλει να μεγιστοποιήσει την αξία της αγοράς του και θα το χρησιμοποιήσει στο φύλλο του, στον κύκλο του. Έτσι διαδίδουμε και χτίζουμε ουσιαστικά το brand μας, τη φήμη μας και ούτω καθεξής. Αυτά είχα να σας πω, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το podcast. Ρίξτε μια ματιά, καταρχάς μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας είτε στο βίντεο YouTube, είτε βλέπετε το βίντεο στο YouTube μου, είτε ακούτε το podcast, οπουδήποτε μπορείτε να κάνετε την εγγραφή. Αυτό είναι μια επιβράβευση ουσιαστικά για το περιεχόμενο που δημιουργώ εγώ για σας. Καλά πάει το πράγμα, σας ευχαριστώ κιόλας. Και φυσικά ρίξτε μια ματιά, γιατί θα βρείτε σίγουρα πολλά πραγματάκια τα οποία θα σας βοηθήσουν, ειδικά αν είστε επιχειρηματίας ή θέλετε να ασχοληθείτε με το κομμάτι του digital marketing. Τα βιντεάκια μου τα λέω όλα με απλά λόγια, γιατί θέλω να γίνομαι κατανοητός σε όλους, γιατί κάποτε ζορίστηκα εγώ να τα μάθω και θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος που ζορίζεται τώρα να τα μάθει. Σε αυτούς απευθύνομαι. Οι επαγγελματίες δεν με χρειάζονται, είναι γνώστες του αντικειμένου, οπότε απευθύνομαι σε αυτούς που δεν έχουν γνώση και έχουν ίσως επιχειρήσεις ή θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο, μέχρι το επόμενο podcast, δεν ξέρω τι θα σας κάνω. Να είστε καλά, να προσέχετε, την υγεία μας να έχουμε όλοι. Γεια σας.